Βρισκόμαστε στη διοργάνωση Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ιππικής Αντοχής. Για φέτος, πρώτη φορά στην ιστορία του Βαλκανικού Πρωταθλήματος, αποφασίστηκε να γίνει Βαλκανικό Κύπελο για νεαρούς Ιππείς, όπου συμμετέχουν Ιππείς και Αμαζόνες από 14 έως 21 ετών. Σε αυτή την κατηγορία, λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η Ελλάδα κατάφερε να πάρει το χρυσό. Είμαστε στο Ράντζο Κιλκής, στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Κιλκής, ο οποίος όμιλος έχει αναλάβει τη διοργάνωση του Βαλκανικού Πρωταθλήματος 2024 με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Κιλκής υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασπασίας. Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα φέτος συμμετέχουν όλες οι βαλκανικές χώρες οι οποίες είναι μπροστά στο άθλημα της Ιππικής Αντοχής, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία και η Τουρκία. Όλοι συμμετείχαν με πλήρες ομάδες, αλλά είχαμε και κατηγορίες ενός αστέρων στα 100 χιλιόμετρα και δύο αστέρια στα 120 χιλιόμετρα, που αθλητές μέσα από αυτούς τους αγώνες προκρίνονται και ετοιμάζονται για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο νικητής του φετινού Βαλκανικού Πρωταθλήματος ήταν η Τουρκία. Στο ομαδικό πήρε την πρώτη θέση, τη δεύτερη θέση πήρε η Βουλγαρία, την τρίτη η Ρουμανία, την τέταρτη πήρε η Ελλάδα και την πέμπτη πήρε η Κροατία. Κυριακή είναι η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης. Περιλαμβάνει αγώνες δύο αστέρων, ενός αστέρων, αλλά και εθνικούς αγώνες. Γίνονται οι 7η διασυλλογικοί αγώνες, οι εθνικοί. Συμμετέχουν αθλητές από όλες τις χώρες, αλλά και από την Ελλάδα. Είναι η τελετή λήξης και θα είναι η παράδοση της βαλκανικής σημαίας στην επόμενη χώρα που αναλαμβάνει τη διοργάνωση του Βαλκανικού Πρωταθλήματος για το 2025, και θα είναι η Κροατία. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες. Να ευχαριστήσουμε το Δήμο Κιλκής για τη στήριξή του, αλλά και την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, που πάντα σε όλες τις διοργανώσεις του Ιππικού Ομίλου Κιλκής είναι δίπλα. Oh.